Δυσάρεστη εξέλιξη για το Δήμο Βυσσαλτίας αποτελεί η απένταξη ενταγμένων αντιπλημμυρικών έργων της Ευκαρπίας και της Ισαμιάς από το ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Αιτία αποτελεί, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Βυσσαλτίας, η κολυσιεργία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, που δεν προχώρησε εγκαίρως στις απαλωτριώσεις των ιδιοκτησιών που θίγονται από την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Το πρώτο έργο αφορά τον Χήμαρο Ευκαρπίας προϋπολογισμού 2.820.000 ευρώ και προέβλεπε τη διευθέτηση τμήματος του Χήμαρου. Το δεύτερο έργο αφορά την Τάφρο της Ισαμιάς προϋπολογισμού 2.110.000 ευρώ και στην περίπτωση αυτή προέβλεπε διευθέτηση της Τάφρου. Ως νέα διοίκηση του Δήμου Βυσσαλτίας εργαζόμαστε συστηματικά και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δύο αυτά έργα να επαναενταχθούν στο ΕΣΠΑ, στο άμεσο μέλλον, καθώς αφορούν το κοινό καλό. Είναι έργα προόδου και έχουμε ευθύνη απέναντι στους δημότες να τα προχωρήσουμε, αναφέρει στη δήλωσή του ο Δήμαρχος Βυσσαλτίας Αθανάσιος Μασλαρινός. Θα τα επαναδιεκδικήσουμε, απλά θα χάσουμε χρόνο. Ευελπιστούμε ότι θα έχουν τελικά κατάληξη έτσι όπως την υποθυμούμε όλοι, διότι είναι σημαντικά έργα για το Δήμο μας. Κινδυνεύουν ακόμα και ζωές στην Ευκαρπία, είναι το ρήμα που περνάει μέσα από το χωριό και φυσικά περιουσίες των κατοίκων και στην Ευκαρπία και στην Σισαμιά. Ο Δήμος είχε αναλάβει μαζί με την περιφέρεια αυτά τα δύο μεγάλα έργα. Τη μόνη υποχρέωση που είχε ο Δήμος ήταν να κάνει τις απαλωτριώσεις των περιουσιών που εμπλεκόταν στα έργα. Δυστυχώς δεν προχώρησαν. Έκανε κλήσεις εξ όσων γνωρίζω, δεν ανταποκρίθηκαν οι κάτοικοι με αποτέλεσμα αυτά τα έργα να φτάσουν στην καταληκτική ημερομηνία, διότι τα έργα τα ΕΣΠΑ έχουν μια καταληκτική ημερομηνία όπως γνωρίζετε.